Κύριε Παπαναστάση, καλημέρα. Καλημέρα σας. Μιλούσαμε στην, λίγο νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής για το περιεχόμενο του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο κατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να σχηματίσετε εικόνα. Ναι. Ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση, ποια είναι τα πρώτα σχόλια του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτό το νομοθέτημα? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα το φορολογικό, χθες καταρχάς ήταν η δεύτερη μέρα που συζητήθηκε το, συγγνώμη, που κατατέθηκε το φορολογικό. Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο από τη μια μεριά μειώνει δραματικά τα εισοδήματα των εργαζομένων, και απ' την άλλη έχουμε την ελάφρυνση των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο δεν κατατέθηκε οπωσδήποτε. Θέλει πολύ μεγαλύτερη μελέτη. Ναι, προφανώς, έχει πολλές ρυθμίσεις. Να εξειδικευθούν, αν θέλετε, οι ελαφρύνσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις και να προσδιοριστούν οι επιβαρύνσεις οι οποίες έχει η λαϊκή και η εργατική οικογένεια. Το θέμα είναι ότι συνολικά δεν κινείται σε καμιά, όπως ήταν και αναμενόμενο φυσικά, σε καμιά φιλολαϊκή και φιλεργατική πολιτική, αλλά θα κάνει την καθημερινότητα των εργαζομένων πολύ πιο βαριά. Κύριε Παπαναστάση, η κυβέρνηση, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι και αυτό είναι ενδεχομένως φυσιολογικό, δίνει πάντως βάρος σε ορισμένες τεχνικές ή άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση ότι πέραν των φοροελαφρύνσεων σε αυτό που το Κομμουνιστικό Κόμμα αποκαλεί μεγάλο κεφάλαιο, υπάρχουν και φοροελαφρύνσεις σε ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Επιβεβαιώνεται αυτή την άποψη? Οπωσδήποτε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν βλέπουμε, αν θέλετε, μονοσήμαντα, οπωσδήποτε υπάρχουν ελαφρύνσεις κάποιες. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό να δούμε και είναι αυτό που κρύβει και η κυβέρνηση, ότι οι επιμέρους ελαφρύνσεις, οι οποίες αν θέλετε καλλιεργούν και ένα κλίμα, προσπαθεί ακριβώς, η υπάρχει ένα κλίμα, ένα κλίμα, αν θέλετε, ανάπτυξης, το ότι ήρθαν οι καλύτερες μέρες και όλα αυτά τα στοιχεία, συνολικά όταν το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση της φορολογίας, συνολικά το τονίζω, η τσέπη του εργαζόμενου θα δει το περιεχόμενό της να μειώνεται δραματικά. Γι' αυτό προανέφερα ότι εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι η καθημερινότητα. Αντίστοιχα, βλέπουμε στοιχεία ότι οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή ελαφρύνονται φορολογικά. Άρα αυτό που θα πρέπει, που νοιάζει και τον εργαζόμενο, είναι η σούμα. Ποτέ κανείς δεν πέρασε καλύτερα με ένα κλίμα καλλιεργούμενης ευμάρειας και οτιδήποτε άλλο. Το κλίμα αντίθετα είναι... αυτό είχε και συνέπειες. Ακριβώς. Στη δεκαετία του 90 αυτή η ευμάρεια προεκάλεσε αμεριμνησία και πολλά άλλα προβλήματα. Βέβαιως, και δεν ήταν τυχαία το ότι τότε καλλιεργήθηκε η ευμάρεια, η οποία οδήγησε χιλιάδες κόσμος στις τράπεζες για να πάρουν δάνεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη διαφημιζόμενη επένδυση σε μετοχές και όλα αυτά, που πραγματικά έδωσαν ένα συντριπτικό χτύπημα στα μικρά νοικοκυριά μέσα από την αγωνία τους να αυξήσουν κάπως τα εισοδήματά τους και να ζήσουν καλύτερες μέρες. Κύριε Παπαναστάση, η συζήτηση αυτή διεξάγεται ενώ το διεθνές περιβάλλον της χώρας είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο. Πραγματοποιήθηκε, όπως ξέρετε, προχτές στο Βερολίνο μια συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον κύριο Ακιντζή υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε μια προσπάθεια να επανεκκινηθεί ο διάλογος για την επίλυση του Κυπριακού. Ίσως το νέο μήνυμα από τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι πρέπει η υπόθεση να φτάσει σε ένα τέλος. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα τις εξελίξεις αυτές? Ναι, καταρχάς να πούμε ότι
γενικά, μια γενική τοποθέτηση, η περιοχή της Κύπρου, της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, οι υδρογονάνθρακες οι οποίοι έχουν βρεθεί πλέον διαπιστωμένα στο υπέδαφος της, αλλά και γενικότερα το περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, είναι ένα περιβάλλον το οποίο αυτή τη στιγμή εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος αυτών των απειλών είναι ακριβώς αυτός ο πλούτος ο οποίος βρέθηκε σε αυτή την περιοχή. Και οι απειλές αυτές δεν έρχονται από το πουθενά. Ουσιαστικά είναι από το ενδιαφέρον των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων να μοιράσουν αυτό το πλούτο και να τον πάρουν να τον προσετεριστούν τα μονοπωλιά τους. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που αν δεν το δούμε δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τις εξελίξεις σε αυτή την περιοχή. Εδώ λοιπόν έχουμε στην περιοχή της Κύπρου και μέσα από τις συναντήσεις που είπατε του Γκουτέρες με τον Αναστασιάδη και τον Μακιντζή, φαίνεται ότι οι πλευρές αυτές οι οποίες ενδιαφέρονται χωρίς φυσικά να απουσιάζει και το ενδιαφέρον των εγκυτριών δυνάμεων ουσιαστικά αναζητούν τα περιθώρια του παζαριού όπως επίσης το διαμορφώνουν και οι άλλοι διεθνείς παίκτες οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή, οι οποίοι εκφράζουν ετοιμότητα να συμβάλλουν και αυτοί να συμβάλλουν. Να συμβάλλουν δεν θα είναι θετική η συμβολή τους στην επανένωση του νησιού, όπως λένε, η οποία δεν είναι επανένωση και πλέον είναι φανερό αυτό, γιατί οι εξελίξεις αυτές όπως διαμορφώνονται μάλλον πάνε σε μια ουσιαστική διχοτόμηση του νησιού παρά σε επανένωση, άσχετα αν παίζουν με διπλωματική ορολογία και με λέξεις οι οποίες φαίνεται να δείχνουν μια πρόοδο. Ουσιαστικά οι κινήσεις αυτή τη στιγμή είναι για μια διχοτόμηση με σκοπό την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να διαθέτουμε μνήμη χρυσόψαρο. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος, αυτό το νησί, το μαρτυρικό νησί, είναι διχοτομημένο από μια επέμβαση της Τουρκίας στρατιωτική, κατακτητική, και δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 1974 μέχρι τώρα. Υπάρχουν δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για αυτό το στάτους το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα, το οποίο όλοι κάνουν σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ αυτή η κατάσταση. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να διαπραγματεύονται την λύση ενός θέματος με βάση τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και όχι με βάση το ότι είναι το μισό νησί της Κύπρου είναι κατακτημένο αυτή τη στιγμή. Μια υποκατοχή. Υποκατοχή. Σύμφωνοι, ωστόσο πρέπει κάποιος να παρατηρήσει ότι και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, μιλούσαμε προημερών και με στελέχη του τα οποία έχουν πολύ μεγάλη πείρα στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού, και το ΑΚΕΛ πάντως τάσεται, υπογραμμίζει την ανάγκη ο διάλογος να περιωθεί και να τελεσφορήσει ακριβώς μέσα σε ένα τέτοιο, συνυπολογίζοντας ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον, το οποίο όπως και εσείς αναφέρετε έχει κρίσιμες παραμέτρους. Είναι η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, είναι η κατάσταση στη Συρία. Αισθάνεται δηλαδή το ΑΚΕΛ, αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με ρεαλισμό και επίγνωση των διεθνών συνθήκων. Ναι. Είπατε τη σωστή λέξη. Ρεαλισμός. Κοιτάξτε να δείτε. Η λέξη ρεαλισμός πολλές φορές υποκρύπτει μέσα τις πιέσεις οι οποίες αντικειμενικά είναι υπαρκτές από τους διεθνείς παίκτες, όπως συνηθίζουν να λένε τα μέσα ενημέρωση. Εμείς λέμε τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι οποίες ενδιαφέρονται στην περιοχή, οι οποίες δημιουργούν ένα κλίμα εφαρμογής της ρεαλιστικής πολιτικής. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πέφτουμε στην παγίδα να δούμε αυτή την ρεαλιστική πολιτική. Για μας κυρίαρχο είναι η ευημερία των λαών, του λαού της Κύπρου, της ενιαίας Κύπρου, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, χωρίς καμιά επέμβαση στη χώρα τους, χωρίς την ύπαρξη ξένων δυνάμεων, καμιάς απολύτως ξένης δύναμης, και ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του. Για μας αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική πολιτική, για αυτή θα παλέψουμε, αυτή θα προβάλλουμε,
και θέλοντας να είμαστε συνεπείς και στην ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν πρόκειται να δούμε καμιά άλλη ρεαλιστική εντός εισαγωγικών λύση η οποία προβάλλεται σαν αναγκαία αυτή τη στιγμή. Αυτή την αναγκαιότητα την οποία επικαλούνται ουσιαστικά την επικαλούνται γιατί πρέπει τώρα να λυθεί το Κυπριακό σύμφωνα με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που ενδιαφέρονται να καταλυστέψουν τους πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους της περιοχής. Κύριε Παπαναστάση, υπάρχει τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες ημέρες μάλιστα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη η οποία αφορά στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία θέλει, δείχνει να εκβιάζει το ΝΑΤΟ ως προς την συγκατάθεσή της για την αμυντική στρατιωτική στάση της Συμμαχίας έναντι της Ρωσίας. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα που κατέθεσαν η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Λέει προς τους Αμερικανούς και τους λοιπούς παράγοντες του ΝΑΤΟ ότι δεν θα συνενέσω εάν δεν πείτε καλά λόγια για την εισβολή στη Συρία, εάν δεν βρεθείτε με το μέρος των τουρκικών επιδιώξεων. Φαίνεται ότι επιμένουν οι Τούρκοι σε αυτό, χρησιμοποιούν δηλαδή αυτή την αφορμή, και ο διεθνής τύπος αναφέρεται και σε ένα είδος περίεργης ομοιρίας του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε τώρα θα σας περιγράψω και κάποιες εμπειρίες που διαθέτω την προηγούμενη επαγγελματική μου ενασχόληση σαν αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων που είμαι. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει, και δεν φωτίζεται ιδιαίτερα αυτή η πλευρά αν θέλετε, να γίνει κατανοητό ότι η Τουρκία είναι ένα πλήρες μέλος της λικοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ, συμμετέχει στο σύνολο των επιτελείων όπως συμμετείχε και στο παρελθόν με επιτελείς της, σε ιδιαίτερα κομβικές θέσεις μάλιστα, συμμετέχει στο σύνολο των ασκήσεων που είναι πρόβες πολέμου εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων του ΝΑΤΟ, χωρίς να έχει τεθεί από κάποιον σε αμφισβήτηση αυτή η συμμετοχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε την κριτική, να δούμε αν θέλετε μέσα στο ερώτημα το οποίο θέσατε την Τουρκία σαν ένα πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία είναι πραγματικά μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Θεωρείται η δεύτερη σε ισχύ στρατιωτική δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν θέλετε και με μια ανωδική πορεία εξοπλισμού. Άρα, ας το πούμε εκλαϊκευμένα, είναι ένας ισχυρός παίκτης μέσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα και μες στο ΝΑΤΟ. Γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ ομονοούν σε όλα. Βεβαίως ομονοούν σε επιδιώξεις, γεωπολιτικές εξελίξεις και εκτιμητροχές που έχουν κοινά συμφέροντα. Όπου τα συμφέροντά τους δεν είναι κοινά, υπάρχει ένας ανταγωνισμός και μάλιστα είναι και λησαλέως κάποιες φορές. Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς λοιπόν και η αστική τάξη της Τουρκίας εκφραζόμενη μέσα από την κυβέρνηση Ερντογάν διεκδικεί αυτό που θεωρεί ότι της αναλογεί να είναι ένας παίκτης ανάμεσα και στο ΝΑΤΟ αλλά και στη Ρωσία και φυσικά να οι επιδιώξεις της να εκπληρώνονται στο καλύτερο δυνατόν επίπεδο όσον αφορά την κερδοφορία των μονοπωλίων και των επιχειρήσεων της Τουρκίας, αντλώντας θετικά στοιχεία και από την συμμετοχή με την Ρωσία. Έτσι. Ναι. Αυτό ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι brand affair και θα συνεχιστεί. Και μάλιστα αυτό ακριβώς το στοιχείο του ανταγωνισμού θα πρέπει να το θέσουμε και στο πλαίσιο να δούμε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο των ανταγωνισμών. Γιατί αν το δούμε ξεκομμένα σαν μια, αν θέλετε, βιωματική αντίθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και την Τουρκία, ναι, σύμφωνα, είναι σωστό αυτό που περιγράφετε. Σωστό, ναι. Δεν είναι θέμα μια συναισθηματική αντίθεση. Δεν είναι κάτι που είναι το DNA, ναι, των Ελλήνων και των ασφαλώς, Τούρκων να βρίσκεται το ένα απέναντι στον άλλο. Έχει ερμηνείες γεωπολιτικές και ενταγμένες στους ανταγωνισμούς, στους υπερελιστικούς. Ασφαλώς έτσι. Προφανώς οι σχέσεις μεταξύ, οι διακρατικές σχέσεις ποτέ δεν είναι. Δεν είναι θέμα DNA ούτε. Ακριβώς. Και όμως επικαλούνται πολύ οι Έλληνες και οι Τούρκοι διαχρονική αντιπαλότητα κτλ. Και βέβαια είναι γνωστοί οι κύκλοι που εκπορεύονται αυτές οι απόψεις που ουσιαστικά θέλουν να κρύψουν ακριβώς αυτή τη διάσταση.
τον ανταγωνισμό. Ναι. Υπάρχει και στη λογοτεχνία, υπάρχει αντίλογος σε αυτό, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αντίλογος. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε. Κύριε Παπαναστάση, μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε προηγουμένως, αναφερόμενος και σε άλλα ζητήματα, στον ρόλο της Ρωσίας. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στην κοινή γνώμη είναι, συνδέεται με την παρατήρηση που κάνατε προηγουμένως για τους γεωπολιτικούς ρόλους. Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε μια φάση συνεργασίας η οποία δεν συνεχίζει την παράδοση των ρωσοτουρκικών πολέμων και της αντιπαράθεσης των παρελθόντων ετών. Αντίθετα, δείχνουν να πορεύονται σε μια συνεργασία. Δεν ξέρω πόσο βαθιά είναι, πάντως υπαγορεύεται σίγουρα από τις γεωπολιτικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Αυτό ανησυχεί τους Αμερικανούς στην προμήθεια των στρατιωτικών εξοπλισμών. Πιστεύετε ότι είναι μια τακτική της Τουρκίας ή σημαίνει αυτό, ή της Ρωσίας, ή σημαίνει μια γενικότερη μεταβολή αυτών των γεωπολιτικών ισορροπιών, με αλλαγή ρόλων, με αλλαγή προσανατολισμού? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, η πολιτική που εκφράζει η τουρκική κυβέρνηση είναι μια πολιτική η οποία εκπορεύεται από τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Τουρκίας. Και φαίνεται σήμερα ότι υπάρχουν δύο τάσεις μέσα σε αυτή στην αστική τάξη της Τουρκίας. Και οι τάσεις αυτές, ουσιαστικά η μία βλέπει να εκπληρώνουν τα συμφέροντά της με μία στενή σχέση με τις δυτικές χώρες, την Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η άλλη... Δεν φαίνεται να είναι ισχυρή σε αυτή την περίοδο. Ας σας πω, είναι αυτή τη στιγμή ίσως δεν είναι και εμφανές το ποιος είναι πιο ισχυρός. Και απ' την άλλη είναι με την Τουρκία. Σας προανέφερα ότι η Τουρκία δεν αμφισβήτησε δευτερόλεπτο τη συμμετοχή της στους φορείς αυτούς, όπως δεν αμφισβήτησε, πέρα από τα φραστικά, από τις φραστικές κορώνες που εκτοξεύει ο πρόεδρος Ερντογάν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία δεν έχει σταματήσει να ρίχνει νερό στον μήλο των επιτροπών, των επιμέρους επιτροπών, των τεχνικών κτλ. Που εξεργάζονται θέματα των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα βλέπουμε να υπάρχει μία ίσως διαπάλη στο εσωτερικό της Τουρκίας για το ποιος θα υπερτερήσει. Ίσως να προκριθεί, αν θέλετε, και η πολιτική «είμαστε με όλους». Και ό,τι ωφέλη αγκριθούν από αυτή την πολιτική. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να δούμε ότι η Τουρκία δεν πρέπει καταρχάς να παραβλέπουμε ότι είναι μία από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου η Τουρκία. Άρα και αυτή διεκδικεί μέσα στο παζάρι, στους ανταγωνισμούς οι οποίοι γίνονται στην περιοχή μας και είναι πολύ έντονοι, διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί. Αυτό είναι δεδομένο, και η θέση που αναλογεί, που διεκδικεί η Τουρκία, δεν είναι η θέση που ήταν πριν από 10 και 15 χρόνια. Αυτό ακριβώς το καινούριο εντάσσεται, αν θέλετε, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, σε μια δυναμική και μια κινητικότητα αέναοι που έχουν διεθνείς σχέσεις στο επίπεδο των πολιτικο-οικονομικών συστημάτων που ζούμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η κινητικότητα που υπάρχει οδηγεί την Τουρκία να διαμορφώνει σχέσεις διαφορετικές με την Ρωσία από ό,τι ήταν πριν το 1990, που αν θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι και που ίσως πρέπει να γνωρίζουμε και νεότεροι, ήταν το προπύργιο της δυτικής πολιτικής. Όλοι κάποιας ηλικίας είμαστε πια, δεν είμαστε. Ναι, και όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διαμορφώνονται καινούργια στοιχεία. Το καινούργιο, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα δούμε μέσα στους ανταγωνισμούς στην περιοχή μας που υπάρχουν για την διεκδίκηση του χώρου που εκτιμάει κάθε ημπεριαλιστική δύναμη ότι της αναλογεί. Και βέβαια οδηγεί την Τουρκία σε αυτό που θεωρητικά είναι μια νέα σχέση, όσον αφορά την σχέση της με τη Ρωσία, αλλά δεν είναι κάτι το παράδοξο μέσα στους ανταγωνισμούς όπως διαμορφώνται. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια κούρσα
οικονομικής ανάπτυξης αλλά και εξοπλισμών ταυτόχρονα. Και είναι φυσικό και η Κίνα να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί στο μέγεθός της, το οποίο δεν είναι το χθεσινό. Είναι κάτι άλλο σήμερα. Και αυτό δημιουργεί. Ναι, και το οποίο είναι και υποδιαμόρφωση. Δηλαδή και υποδιαμόρφωση. Η κινέζικη ισχύση είναι κάτι το καινούργιο, ασφαλώς. Ναι. Ακριβώς. Συνθήκες ανταγωνισμού και σε εξοπλιστικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό και εμπορικό, και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται με τα μέτρα που λαμβάνονται από τη μια πλευρά και από την άλλη, Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, για να υπερτερήσει όποιος μπορέσει. Κύριε Παπαναστάση, μοιραίως ερχόμαστε στο τελευταίο. Λυπούμε που σας παρατείνω την συζήτηση αυτή, αλλά υπάρχει ασφαλώς ένα ερώτημα απέναντι σε όλα αυτά τα οποία περιγράφετε. Πώς αξιολογείτε την στάση της ελληνικής κυβέρνησης? Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση καταρχάς συνεχίζει την πολιτική της γεωπολιτικής αναβάθμισης που είχε εκφράσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν απλά ένας τίτλος, ενέχει μέσα το στοιχείο της μεγαλύτερης εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά. Είναι πολυεπίπεδη αυτή η συμμετοχή. Δεν είναι μόνο στρατιωτική, όπως πιθανώς ερμηνεύουν κάποιοι, αλλά έχει μέσα και το οικονομικό και το εμπορικό στοιχείο. Να τα δούμε πολύ συνοπτικά, γιατί καταλαβαίνω το χρόνο είναι ελάχιστο. Ναι, πρέπει να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ναι. Ακριβώς. Στο στρατιωτικό επίπεδο βλέπουμε να έχει υπογραφεί μια πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα ξέφραγο πραγματικά αμπέλι όσον αφορά την χρήση του ελληνικού εδάφους για στρατιωτικού σκοπούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καινούριες βάσεις, άρα και μεγαλύτερη στοχοποίηση της χώρας μας και του λαού μας από τους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε οικονομικό επίπεδο υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τρομερή ένταση προσκλήσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν. Αυτό το στοιχείο είναι, αν θέλετε, και το πρόκρημα για την καταπάτηση, μάλλον για το στρώσιμο του χαλιού για να έρθουν αυτοί οι επιχειρηματικοί ομίλοι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το χαλί? Η καταπάτηση, η κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώματος, η χειραγώγηση του συνδικαλιστικού κινήματος σε απόλυτο βαθμό, η ενοχοποίηση κάθε διεκδίκησης των εργαζομένων και γενικά ένα κλίμα το οποίο γονατίζει και τσακίζει τους εργαζόμενους στην πατρίδα μας σε οικονομικό, σε νομικό και σε κάθε είδους επίπεδο που αφορά την σχέση εργασία τους. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο διαφημίζει η ελληνική κυβέρνηση και ονομάζει, αν θέλετε, αναβάθμιση, το οποίο μπορεί να δούμε και πραγματικά να υπάρχει και ένας επενδυτικός. Ναι, να έρθουν και επενδύσεις τελικώς. Ναι. Και επενδύσεις, το θέμα είναι, οι επενδύσεις θα έρθουν. Οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός τι θα κερδίσει, και η απάντηση είναι τίποτε. Και αυτό το τίποτε, όχι απλά τίποτε, θα είναι καθαρά αρνητικά και το ζει ο εργαζόμενος από σήμερα. Κύριε Παπαναστάση, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Να είστε καλά.